βλέπουμε ότι το αρμόδιο Υπουργείο προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να λύσει την ανάγκη που υπάρχει, που έχει προκύψει, που έχει υπογράψει, φαντάζομαι, το να φτιάξει είτε δασολόγιο, είτε χτηματολόγιο, είτε να ρυθμίσει την εκτός σχεδίου δόμηση. Και μέσα στα πλαίσια αυτά γίνονται κάποιες κινήσεις που θεωρώ ότι δεν γίνονται και συντονισμένα, και υπενθυμίζω τα δύο στρέμματα οδήγησε να έχουμε 2.000 αιτήσεις στην πολεοδομία στην Ιδόμα Αργοστολίου. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει το αλαλούμ και αυτή θα γίνει με τους δρόμους, τα τέσσερα στρέμματα, ποια θα χτίζονται και ποια όχι. Υπάρχει ένας αναβρασμός. Και έρχεται και τώρα αυτό το πλαίσιο, το χωροταξικό για τον τουρισμό, που νομίζω ότι δεν είναι και τυχαίο, δηλαδή είναι εκ του πονηρίου. Εγώ το παίρνω, είμαι καχύποπτος ότι Αύγουστο μήνα μπορεί να συνεννοηθούν, να κάνουν διαβούλες οι άνθρωποι του τουρισμού. Δηλαδή το βρήκαμε, το είδαμε, θα μπορούσαμε να μην το δούμε και να είμαστε σήμερα στα Τραβλιάτα, στο πανηγύρι και του Σωτήρος, και να μην γίνει καμία διαβούλευση, να περάσει η ημερομηνία η 15 Σεπτεμβρίου και να μην έχει εκφράσει ο Δήμος Αργοστολίου καμία άποψη. Φαντάζομαι ότι και οι άλλοι Δήμοι, που εντάξει μπορεί να μην τους στείλει, οι άλλοι Δήμοι μπορεί να μην το έχουν δει ακόμα, οι συνάδελφοι στο Λιξούρι ή στη Σάμι ή στην Ιθάκη, και θα πρέπει να γίνει έτσι. Υπενθυμίζω πάλι, γιατί πολλές φορές το χειμώνα δέχεται μια κριτική η Δημοτική Αρχή σχετικά με τον αριθμό επισκεπτών τουριστών στην Κεφαλονιά και συγκρίνουν με την Κέρκυρα ή με τη Ζάκυνθο, με άλλα νησιά που έχουν εκατομμύρια. Έχουν περάσει μάλλον τα εκατομμύρια. Η Κέρκυρα μπορεί να είναι ένα 600 επισκέπτες, η Ζάκυνθο ξέρω και αυτοί πάνω από το 1 εκατομμύριο. Με πολύ μικρότερα νησιά σε έκταση. Και αυτοί, αν δούμε τώρα το χάρτη, δεν ξέρω τι λέει για την Κέρκυρα, μπορεί να είναι και περιοχές που είναι ακόμα για να αναπτυχθούν. Να μην έχουν και βόρειος, Κέρκυρα είναι. Η Βόρειος Κέρκυρα είναι. Η Βόρεια Κέρκυρα. Ωραία. Άρα λοιπόν δεν έχει λογική αυτό που σχεδίασε το χωροταξικό αυτό. Γιατί εμείς δηλαδή θεωρώ ότι η Κεφαλονιά αντέχει πάρα πολύ τουρισμό ακόμα. Αν μετρήσουμε τα πεντάστερα που μπορεί να υπάρχουν στη Λιβαθό, είναι 1-2 των 40 δωματίων. Ναι. Αν μιλήσουμε για τη Λιβαθό, ένα μπορεί να είναι στα Σβορονάτα και ένα στην περιοχή Τραπεζάκη με 40 κρεβάτια. Στη σκάλα που αναφερόμαστε ότι έχει πάρα πολλά κρεβάτια, πολλά ξενοδοχεία, ενδεχομένως το Ξύνα έχει πιο πολλά. Το Λιξούρι, η Παλική, να έχει μεγαλύτερο αριθμό κρεβατιών από τη σκάλα. Αν βάλουμε τα ξενοδοχεία που έχουν γίνει σήμερα και τα ξενοδοχεία. Και εμείς σαν Δήμο σχεδιάζουμε γιατί θέλουμε να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη σε όλα τα κομμάτια, τα όρια του Δήμου, γιατί για το Δήμο σήμερα μιλάμε, για το κομμάτι που περιλαμβάνει κανονικά για όλη την Κεφαλονιά πρέπει να μιλάμε, αλλά σήμερα θεωρώ ότι μας απασχολεί το κομμάτι που αφορά το Δήμο Αργοστολίου. Θέλουμε να έχει μια ανάπτυξη Θηνιά, θέλουμε και τα ορεινά χωριά του Αργοστολίου και πάμε σε Λιβαθό. Δεν θέλουμε να έχει ανάπτυξη τουριστική, που δεν υπάρχουν. Είπαμε ξενοδοχειακές κλίνες τουλάχιστον στο Λιβαθό. Είναι ενοικιασμένα δωμάτια, βίλες, η σκάλα. Δεν έχει κομμάτι παραλιακό που είναι θεωρώ σημαντικό να χτιστούν ξενοδοχεία που δεν έχουν χτιστεί. Και πάμε για τον πόρο. Εκεί είναι ο ασθενής του Δήμου μας, ο οποίος είναι ένα χωριό, μια περιοχή η οποία έχει τα τελευταία χρόνια δεν πάει καλά, τα καταλήμματα έχουν απαξιωθεί, δεν έχει ουσιαστικά προϊόν. Και προσπαθεί να φτιάξει και θέλουμε να γίνουν επενδύσεις. Έχουμε επισκεφτεί την ΕΤΑΔ που έχει μια μεγάλη έκταση εκεί και τους λέμε αν τελικά το βγάλουν για εκμετάλλευση να το πάρουν να γίνει ένα πεντάστατο ξενοδοχείο στο τέλος της Αράγκη, περιοχή Πόρου. Δεν θέλουμε εκεί να χτιστούν ξενοδοχεία, να αποκτήσει και εκεί μια ζωντάνια η περιοχή αυτή. Και μην πάμε ότι θα έχουμε σύντομα τοπικό πολιτισμικό σχέδιο, γιατί θέλουμε και να πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να το έχουμε τελειώσει, να είναι τέλος 25, αλλά δεν πρέπει να βάλουμε ότι μπορεί να χάσουμε και ένα χρόνο να μην πάνε όλα ακριβώς, να πάμε 26. Αν λοιπόν τώρα αυτό το σχέδιο που είναι σήμερα, που συζητάμε, 15 Σεπτεμβρίου, 15 Οκτωβρίου έχει γίνει ισχύ. Αυτοί οι επενδυτές που θέλουν να χτίσουν ένα ξενοδοχείο με 10 στρέμματα, στη Σκάλα, στον Πόρο, σε Λιβαθό, δεν θα μπορούν. Θα τους λέμε περιμένετε, να τελειώσουμε εμείς. Δεν θα παγώσει ο επενδυτής, δεν θα απομακρυνθούν οι επενδυτές ή θα πάνε κάπου αλλού.
νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ και ας είναι Αύγουστος, οι δημοτικές παρατάξεις θα γίνουν πιο γρήγορα να σταλούν οι προτάσεις και να δούμε και να μπούμε στη διαβούλευση και να εκφράσουμε όχι μόνο στη διαβούλευση. Θα πρέπει να βρούμε και κάποιον πολιτικό του αρμοδίου Υπουργείου να πάμε να τον επισκεφτούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να φύγει το μπλε χρώμα και να είναι το ίδιο χρώμα όλη και η Φανανιά. Σαν πρόταση να καταλήξουμε στο διατάφτα. Δηλαδή η πρότασή μας θα πρέπει να είναι να φύγει το μπλε. Δεν υπάρχουν περιοχές για μένα στην Κεφαλονιά με μπλε χρώμα. Λοιπόν.